Τώρα, θέλουν να φύγουμε από το μνημόνιο, εγώ προτείνω με τι τρόπο. Κόβουμε πολυθεσίες, 250.000 είπαμε έχουν τρεις δουλειές, μόνο μία κύρια. 200.000 έχουν διπλή-τριπλή σύνταξή τους, την κόβουμε. Κόβουμε τα λεφτά των κομμάτων, διώχνουμε από τη Βουλή τα 1.700 κοπρόσκυλα. Κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Και αν χαράτσι να μπει, να πει σε αυτούς που έχουν πάνω από δύο σπίτια, όχι σε αυτούς που είναι πρώτη και δεύτερη κατοικία. Ή μισθό και σύνταξη να κόψεις, αν πρέπει να σωθεί η χώρα, αυτούς που έχουν πάνω από 2.000 το μήνα εισόδημα. Όχι από τα 700 ευρώ και τα 1.000. Mm-hmm. Να βάλουμε δηλαδή ένα σωσίβιο προστασίας του φτωχού. Γιατί δεν μπορούμε το φτωχό να το βάζουμε στην ίδια μηχανή του κοιμά με όλους αυτούς τους βολεμένους, με τους πάμπλουτους, με τους διαπλεκόμενους. Γίνεται όμως. Ναι, δυστυχώς γίνεται. Και ναι. Οι περικοπές ξεκινούν. Αν λοιπόν ο Καμένος θέλει να φύγουμε από το μνημόνιο, να υιοθετήσει το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών και να μην γαυγίζει. Με τα γαυγίσματα δεν φεύγεις από το μνημόνιο. Δεν φεύγεις. Και να πει και κάτι άλλο. Το 2009, εγώ λέω τι θα έκανα. Θα κόβα πολυθεσία, σας τα είπα. Εκείνος τι θα έκανε το 9. Θα πτώχευε τη χώρα, να το πει. Λίγη ομόλογο. Εδώ είναι τα πράγματα, κύριε Γιάννη μου, συγκεκριμένα. Αναλαμβάνω εγώ αύριο το πρωί. Με ρωτήσατε αν είμαι έτοιμος να κυβερνήσω. Αναλαμβάνω. Και την άλλη Πέμπτη, λίγη ομόλογο. Λοιπόν, ή βρίσκεις τρόπο να καλύψεις, να το πληρώσεις, ή πτωχεύεις, οπότε δεν παίρνουν συντάξεις, δεν παίρνουν μισθούς ο κόσμος, χάνονται τα λεφτά των καταθέσεων και έρχεται αναρχία. Όσοι λοιπόν διαφωνούν οφείλουν να δηλώσουν. Εγώ είπα, είναι αντιμνημονιακό κόμμα η Ένωση Κεντρών και θα κόψω από τα προνόμια της κοινωνικής ελίτ για να μειώσω τα ελλείμματα. Είπα τον τρόπο. Να τον πει και ο Καμένος και ο Τσίπρας. Αυτοί δεν λένε, παρά λένε έξω από το μνημόνιο. Ο καθένας μπορεί να το πει. Να σηκώνει λάβαρα ανεύθυνα. Σκοπός με ευθύνη να πούμε την άποψή μας. Έτσι δεν είναι, είπατε να μην ρισκάρουμε. Δηλαδή ο ελληνικός λαός μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με δυσκολία και αίμα και κόπο κέρδισε κάποια πράγματα. Να μην τα χάσει μέσα σε μια νύχτα. Ήδη έχουμε κουραστεί αυτά τα τρία χρόνια, χάνουμε βήμα προς βήμα το εισόδημά μας. Χάνουμε και το κουράγιο μας και την ελπίδα μας. Μην τα χάσουμε όμως όλα. Και τότε θα πάθουμε εμφύλιο, εγώ πιστεύω. Μάλιστα. Γι' αυτό φρονώ. Όποιος λέει υπέρ του μνημονίου να εξηγεί. Ο Σαμαράς είπε υπέρ του μνημονίου, ναι. Να πει όμως πριν τις εκλογές τι θα έκανε. Δεν το είπε, έκλεψε την ψήφο. Ο Τσίπρας είναι κατά του μνημονίου να πει πώς θα φύγουμε. Ο Καμένος να πει πώς θα φύγουμε. Όχι να λένε ευχάριστα συνθήματα. Ο Λεβέντης λέει θα κόψω πολυθεσία, θα κόψω διπλές τριπλές συντάξεις, θα κόψω τα χρήματα των κομμάτων. Θα απολύσω από τη Βουλή 1.700 άτομα. Ενώ ο Καμένος τι είπε προχθές. Περιμένει, λέει, την κρατική επιχορήγηση για να ανοίξει γραφεία. Δεν έχει πάρει, λέει, ακόμη την κρατική επιχορήγηση και μπαίνοντας το 2013 την περιμένει να αρπάξει τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει συνέδριο και να ανοίξει γραφεία. Ενώ εγώ τα συνέδρια και τα γραφεία τα πληρώνω από την τσέπη μου και από τα μέλη του κόμματος, κύριε Γιάννη μου. Εγώ δεν άπλωσα χέρι όπως όλοι αυτοί, να μην τους χαρακτηρίσω. Λοιπόν, και ο πολίτης πριν ψηφίσει να σκεφτεί, Γιάννη μου.